Λοιπόν, παιδιά, να είμαστε πάλι. All about 3D. Σήμερα κάναμε εδώ πέρα με τον Χρήστο ένα έτσι, διαγωνισμό που είχαμε πει κάποια στιγμή κάναμε να κάνουμε. Επιτέλους, ένα challenge, ναι. Ναι, να δούμε λίγο τους εκτυπωτές μας. Ήτανε καιρός, νομίζω. Να καταλάβουμε τι παίζει. Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό. Βασικά, έχουμε βάλει και δύο κλίπερ επάνω. Και μια και έχουμε κλίπερ, λέμε ρε, εσύ να πάμε λίγο στα όρια, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί τι το βάλαμε το κλίπερ επάνω, λέει. Ισχύει, ναι. Το πήγαμε βήμα-βήμα. Πρώτα απ' όλα, στο τελευταίο βίντεο που είχαμε τραβήξει. Είδαμε λίγο ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο. Τι διαφορές έχουν οι εκτυπωτές μας που έχουν διαφορετικές αναβαθμίσεις. Mm. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε αυτό το βίντεο πρώτα απ' όλα, αν δεν το έχετε δει. Και στη συνέχεια σας ζητήσαμε αν θα θέλετε να δείτε κάτι πιο ακραίο. Να δούμε αν τους μπρόξουμε στα όρια τους, τότε ποια θα είναι η διαφορά. Γιατί δεν ήταν τόσο μεγάλες οι διαφορές όταν ήταν φυσιολογικές συνθήκες. Οπότε αυτό κάναμε σήμερα. Έχουμε εδώ πέρα ένα στόλο. Ένα στόλο από καραβάκια και μερικά ναυάγια που έχουν γίνει κομμάτια εδώ πέρα. Τα οποία όλα έχουν τυπωθεί σε διαφορετικούς χρόνους, με διαφορετικές ρυθμίσεις. Μέχρι που καταλήξαμε σε ένα προφίλ το οποίο χρησιμοποίησαμε κοινό. Το βάλαμε στους εκτυπωτές μας. Πρώτα δοκιμάσαμε και κάναμε μια ίδια εκτύπωση, ίδιο G-code, ίδια ταχύτητα. Και μετά τους σμπρώξαμε παραπέρα να δούμε πού μπορεί να φτάσει ο καθένας. Τώρα, από την αρχή, οι πρώτες δοκιμές που έγιναν, ο στόχος ήταν το κάτω από 20 λεπτά μπέντσι σε Ender 3. Ήδη είναι σημαντικό επίτευγμα αυτό από μόνο του. Ένας Ender 3 τυπικά κάνει μπέντσι σε μία ώρα. Μία ώρα ή ακόμη και παραπάνω. Έχω δει κόσμο να λένε μπέντσι σε. Μου λέει ο άλλος μου πήρε μία ώρα και ένα τέταρτο. Μία ώρα και 20 λεπτά. Αυτό ισχύει. Ή το πιο παραδοσιακό μπέντσι, ακόμη και η Creality. Που έβγαλε το Sonic Pad και έχει κάνει mainstream το Clipper ξαφνικά. Mm. Τώρα δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει το Sonic Pad, που είναι ένας εύκολος τρόπος plug and play σε εισαγωγικά. Δεν υπάρχει plug and play τελείως Clipper, αλλά όσο plug and play γίνεται τέλος πάντων. Για Ender Pad, για Creality εκτυπωτές, το συνδέει σαν οθόνη, σου κάνει ένα configure, σου φτύνει ένα έτοιμο firmware, το πετάς μέσα στον εκτυπωτή σου και έχεις Clipper με μια οθόνη αφής διαθέσιμη. Mm-hmm. Λοιπόν, με το που έγινε αυτό. Έγινε πολύ πιο mainstream το Clipper και γι' αυτό θέλουμε να το καλύψουμε όλο και περισσότερο τώρα σαν λογισμικό, σαν firmware και τις δυνατότητές του. Αλλά και η Creality ίδια διαφημίζει ότι πλέον οι εκτυπωτές της κάνουν 50 λεπτά benchy με αυτό το firmware. Η αλήθεια είναι ότι μπορούν να κάνουν πολύ πιο γρήγορα από αυτό. Το 50 λεπτά το τρώει για πρωινό, τη μισή ώρα την τρώει για πρωινό και πρέπει να πέσεις κάτω από 20 λεπτά για να αρχίσεις πραγματικά να χάνεις ποιότητα και να σε περιορίζει η ψήξη κτλ. Οπότε. Η ψήξη στο στούντο, δηλαδή όλα τα άλλα τα κάποια parts επάνω, εντάξει. Και εδώ πέρα είχαμε δει και εμείς με τον Χρήστο τη διαφορά. Εκεί ήταν σε κάποια πράγματα. Σε μένα, η δεύτερη φορά που το πήγαμε, δώσαμε και άλλη ταχύτητα. Στο infill άρχισε να σκυπάρει με ένα οκτυπώτης, εντάξει. Ναι. Δεν μπορούσα να σμπρώξω όλο το υλικό. Αλλά είναι και κάποια πράγματα και μηχανικά, εντάξει, όλα λογικό είναι. Μια και λες για το infill, να σχολιάσουμε λίγο το προφίλ που φτιάξαμε. Mm-hmm. Το προφίλ πρώτα απ' όλα θα είναι διαθέσιμο στην περιγραφή για όποιον θέλει να το δοκιμάσει. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιοι μπορείτε να το τυπώσετε, ποιοι όχι και πού κόλλησε ο εκτυπωτής ο καθένας και να γίνει μια συζήτηση. Mm-hmm. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, ποιο ήταν το ακραίο πράγμα σε αυτό το προφίλ. Το ακραίο ήταν το τι flow, τι ογκομετρική παροχή έπιανε στο μέγιστό του κατά την εκτύπωση. Η μέγιστη παροχή ήταν όταν τύπωνε στο infill, στα πρώτα layers που είναι όλο το κάτω μέρος του πλοίου. Έχουμε εδώ πέρα κάποια prints που απέτυχαν σε αυτό το σημείο, τα οποία είναι αρκετά. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Ζουλιούνται και δεν έχουν κολλήσει καλά το ένα με το άλλο. Γιατί το flow εκεί πέρα έπιανε τιμές πάνω από 30 κυβικά χιλιοστά το δευτερόλεπτο. Να υπενθυμίσουμε ότι ένας extruder του Ender 3 Pro stock από το εργοστάσιο μπορεί να τυπώσει με 7. Σε κακές περιπτώσεις, εγώ από ό,τι είχα δει από βίντεο του CNC Kitchen συγκεκριμένα που σχολίαζε ότι τύπωνε guards 2020 που έγινε πανικός και τυπώνανε μάσκες. Με μάσκες, ναι, σωστά. Έπρεπε να τον ρίξει στα 6 για να τυπώνει consistently. Οπότε αυτό εμείς το έχουμε φτάσει με τις αναβαθμίσεις στο 30 στην πρώτη εκτύπωση. Το βγάλαν και οι δύο εκτυπωτές και μετά το σμπρώξαμε ακόμη παραπέρα και φτάσαμε στο 40-45 flow,
για λίγο, στιγμιαία, κάνει ένα zigzag για να τυπώσει το infill μόνο, αλλά το τύπωσαν. Ναι. Το τύπωσαν, όχι τέλεια και όχι και οι δύο, αλλά το τύπωσαν. Θα δείτε τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Mm-hmm. Οπότε το ένα είναι το flow. Τώρα, προφανώς αυτές οι δοκιμές δεν μπορούσαν να γίνουν με PLA. Το PLA λιώνει, όπως το βλέπουμε ήδη σαν υλικό και για μια τυπική εκτύπωση που τυπώνουμε αργά, χρειάζεται ανεμιστήρα. Ενώ ένα PETG και ένα ABS μπορούν να τυπωθούν και χωρίς ανεμιστήρα. Το ίδιο πράγμα συνεχίζει αν το πάμε σε πιο ακραίες συνθήκες, τυπώνουμε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ζεστά. Πλέον το PLA χρειάζεται ακόμη περισσότερο ανεμιστήρα, αλλά επειδή τον χρειαζόταν ήδη από χαμηλές ταχύτητες, δεν μπορούμε να έχουμε άπειρη ταχύτητα ανεμιστήρα. Την έχουμε μαξάρει ούτως ή άλλως, οπότε αρχίζει και λιώνει. Ενώ άλλα υλικά όπως το PETG που θα τα τυπώναμε με 20%-30% ανεμιστήρα σε κανονικές συνθήκες, βάζοντας τον ανεμιστήρα στο 100, μπορούμε και τα ψύχουμε αντίστοιχα. Γιατί ο ρυθμός με τον οποίο φτύνουμε θερμότητα πάνω σε αυτό το καραβάκι είναι πάρα πολύ υψηλός, οπότε και ο ρυθμός με τον οποίο την αφαιρούμε πρέπει να είναι εξίσου υψηλός. Αλλιώς αρχίζουν και λιώνουν και γίνονται πράγματα σαν αυτά. Θα τα δείτε στην οθόνη σας τι γίνονται. Είναι πολύ ωραία πράγματα που γίνονται. Και εδώ ήθελα να πω ότι τώρα αυτά που λέει ο Χρήστος με τους ανεμιστήρες και την ψήξη και όλα αυτά, εγώ είχα ένα μικρό ατύχημα. Είχε ξεκουμπώσει. Βασικά φτιάχνω αυτό το προφίλ και μου λέει εσύ, εγώ με αυτό εκτύπωσα, δοκίμασε, βγαίνει σε σένα, δεν βγαίνει, τι θα κάνει. Που το στέλνει παιδιά το προφίλ, το βάζω πάνω, δίνω τον Μπέντσεν να εκτυπωθεί. Εκτυπώνει, μου βγαίνει καμινάδα, μιλάμε σαν ένα. Ξέρω εγώ. Κάπω σαν μια ηφαίστειο, ήταν ένα νεκόκυρο και ξεχύλισε. Κάπω έτσι. Τι κάνει εκεί. Το ξανακάνω ξαναπάλι, το βλέπω, λέω. Καλά, άρεσε, γιατί δεν έχει βάλει ανεμιστήρε ο τύπο απάνω. Έχει κλείσει ο ανεμιστήρε, λέω. Καθόλου τέτοιο ανεμιστήρα. Δεν με έβρισε όμω. Λέω, εντάξει, κάτι τα ξέρει. Για να το έκανε ο κλείσιμο, λέω, που το έκανε δοκιμή. Λέω, κάτι πρέπει να ξέρει. Λέω, έκανε δοκιμέ του. Λέω, εγώ θα βάλω πάνω στην καμινάδα όμως θα βάλω ανεμιστήρα. Λέω, δεν γίνεται εγώ να βάλω καθόλου ανεμιστήρα. Αφού το έβλεπα όταν σου παιδί ξεκινούσε και έκανε πάνω την καμινάδα εδώ πέρα. Πήγαινε η καμινάδα, πήγαινε δει το τέτοιο, πήγαινε και αυτή μαζί με το νόζο. Λέει, πήγαινε και αυτή και έκανε κάτι τέτοια περίεργα πράγματα. Και τώρα πρέπει να κάνουμε το βιντεάκι να βάλουμε στους τρυποδές δίπλα-δίπλα για να χρονομετρήσουμε και αυτά. Του λέω, γιατί έχει κλείσει ανεμιστήρες. Μου λέει δεν έχω κλείσει ανεμιστήρες. 100% δεν έχω ανεμιστήρες. Τι λες τώρα, αφού εμένα δεν δουλεύουν ανεμιστήρες, το λέω. Εγώ έκανα κάποιες δοκιμές χωρίς ανεμιστήρα, λέω. Ναι. Και έβγαινε. Και βγήκε. Ναι, δηλαδή. Δεν το έχω πάρει μαζί, δεν ξέρω να το πάρω μαζί το τέτοιο. Θα το βγάλουμε μια φωτογραφία να του το στείλουμε. Ναι. Θα εμφανιστεί τώρα. Αυτό ήταν λοιπόν. Αυτό ήταν, ναι. Ναι, έβγαλε αυτό το μπέντσι. Ξέρω ότι δεν φαίνεται πολύ καλά γιατί είναι ένα κίτρινο ημιδιαφανές φιλαμέντ. Ναι. Αλλά έβγαλε αυτό το μπέντσι. Σε κάτω από 20 λεπτά, ναι. Χωρίς ανεμιστήρα. Ναι. Δηλαδή, αρχίζω και εγώ και τρελαίνομαι. Λέει. Έχω τυπώσει, σου το έλεγα και πριν, 10 φάνταξ. Εμένα έχει γίνει. Δεν έχω τι να τυπώσω. Ας δοκιμάσω ένα ακόμη φάνταξ στον εκτυπωτή μου. Τα έχω αλλάξει όλα. Και μετά βλέπω να τυπώνει κάποιος χωρίς ανεμιστήρα. Λέω. Άρα. Τζάμπα θόρυβο, παιδιά μου. Ναι. Δεν το χρειαζόμαστε τελικά. Εντάξει, σε ακραίες περιπτώσεις χρειάζονται. Απλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που συνειδητοποίησα. Από όλο αυτό εδώ πέρα το ταξίδι που κάναμε 8.000 καραβάκια είναι ότι το άπειρο fan speed όντως δεν είναι απαραίτητο. Το έχουμε δει κιόλας άλλο, έχουν κάνει και άλλα κανάλια αναλύσεις. Ο CNC Kitchen έχει κάνει πάρα πολύ ωραίες αναλύσεις στα αγγλικά που δείχνει ότι το να βάλει κάποιο υπερβολικό ανεμιστήρα ακόμη και σε υλικά όπως και PLA σου μειώνει τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού. Δεν κολλάνε εξίσου καλά τα layers ανάμεταξύ τους, σου πέφτει η αντοχή στην κρούση. Δεν βοηθάει. Ειδικά σε ένα υλικό όπως στο PETG σου ρίχνει την αντοχή στην κρούση, σου ρίχνει την πρόσφυση μεταξύ στρώσεων. Στο ABS σε στραβώνει, γίνεται πανικός, το ξέρετε. Οπότε δεν είναι καλό και να χρησιμοποιούμε παραπάνω ανεμιστήρα από ό,τι πρέπει, γιατί πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα αόρατα, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε μόνο όταν μας πέσει το print κάτω και γίνει 1000 κομμάτια. Ενώ τα κάναμε όλα αυτά, αποτύχαν οι εκτυπώσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Εγώ ξεκίνησα να σμπρώχνω το χρόνο κάτω από τα 20, ξεκίνησα να ανεβάζω το acceleration, άρχισα από 3.500, πήγα 4, πήγα 5, άρχισα να ανεβάζω το square corner velocity από 5. Το square corner velocity, παρεμπιπτόντως, είναι το αντίστοιχο του jerk που υπάρχει στο Marlin, αλλά για το clipper. Συγκεκριμένα, ισούται με jerk επί ρίζα 2. Οπότε υπάρχει μια διαφορά εκεί πέρα μεταξύ των δύο, αλλά το προβλημένο είναι 5 και το ανεβάσαμε στο 20. Δηλαδή σου λέει ότι
δικαιούται την ώρα που πάει να αρχίσει να στρίβει, να αλλάξει τελείως 90 μοίρες κατεύθυνση η μύτη, δικαιούται να κινείται ήδη με ταχύτητα 20 πριν να αρχίσει να στρίβει. Αυτό σου εξοικονομεί πάρα πολύ χρόνο, γιατί δεν επιβραδύνει σημαντικά για να πάρει στροφές η μύτη σου, αλλά ωστόσο οι γωνίες σου αρχίζουν και σταματάνε να είναι αιχμηρές και αρχίζουν και στρογγυλεύουν. Το 20 είναι μια αρκετά τραβηγμένη τιμή, μόνο για δοκιμές σαν αυτό το Benchy. Τώρα, δεν αντιμετώπισα τόσο πολύ θέματα με αυτά, δεν υπήρχαν σημαντικά θέματα με στροφές, με ghosting, ringing κτλ. Αλλά υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με την ψήξη. Δηλαδή, συγκεκριμένα, η μύτη του Benchy εδώ πέρα άρχιζε και μου γουόρπαρε προς τα πάνω, έβλεπες ότι δεν προλάβαινε να κρυώσει η προηγούμενη στρώση, ξεκινούσε να περνάει άλλη από πάνω και άρχισε να διπλώνει. Θα σας δείξω μερικά κοντινά να δείτε, γιατί δεν φαίνεται τώρα καλά τι συνέβη στη μύτη του, η οποία άρχισε μετά να κοπανάει πάνω στους ανεμιστήρες και να γίνονται πολύ άσχημα πράγματα. Οπότε αυτό πιστεύω θα είναι ο βασικός παράγοντας για τους περισσότερους. Θα είναι η ψήξη, πέρα από το flow που συζητήσαμε πριν, που σίγουρα είναι ένα όριο του extruder σας, πρέπει να μπορείτε και να κρυώσετε το υλικό. Αν καταφέρετε να το λιώσετε, μετά πρέπει να το κρυώσετε κιόλας. Κοίτα, και με την πήξη κιόλας, εμείς έχουμε παιδιά διπλούς ανεμιστήρες επάνω, εντάξει. Πιο πολύ, ας πούμε, ο στόκο έντερ έχει ένα ανεμιστηράκι μικρό. Ένα μικρό κιόλας. Έχει ναι, 40-10, εμείς έχουμε 50-15. Ναι, αλλά παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο, εντάξει. Μιλάμε, εμείς φυσάμε αέρα full εκεί πέρα, εντάξει. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, δηλαδή θα δεις διαφορές. Εγώ και ένα άλλο πράγμα που διαπίστωσα σε μένα, κιόλας το έχει να κάνει και πώς θα βάλει το μοντελάκι σας επάνω στον εκτυπωτή. Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, εντάξει, μπρος, πίσω. Δηλαδή και αυτό έβλεπα διαφορές στην εκτύπωση, η αλήθεια είναι αυτή. Και εκεί βλέπεις, ναι. Έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που είπε τώρα ο Χρήστος, το συνειδητοποίησα και εγώ στο δικό μου, έπαιζε ρόλο ακόμη και το αν κοιτούσε δεξιά ή αριστερά το καραβάκι. Γιατί όπως είναι οι ανεμιστήρες, τώρα δεν έχω τον εκτυπωτή δίπλα μου, δίπλα στο hot end, ο ένας παίρνει αέρα από την έξω μεριά, ενώ ο άλλος παίρνει αέρα από τη μέσα μεριά. Και εμποδίζεται κάπως, επειδή ένα μέρος του τον μπλοκάρει το υπόλοιπο hot end, το μπλοκάρει ο ανεμιστήρας που κρυώνει το hot end κτλ. Οπότε φυσάει εν τέλει λιγότερο αέρα από τη μία μεριά. Και απλά στρίβοντας από την άλλη μεριά τη μύτη του Benchy, ξαφνικά έχω καλύτερα overhangs. Βλέπω μερικούς πήγαν και το στρίβανε τελείως, να κοιτάει κάθετα, να μην είναι στο πλάι, να είναι κατά μήκος του άξονα ψή του κρεβατιού. Αλλά αυτό είναι πρόβλημα γενικά, γιατί αναπτύσσεις πολύ μεγάλες ταχύτητες στην ψή κατεύθυνση, που το κρεβάτι είναι βαρύ. Οπότε αρχίζεις και έχεις ρισκάρεις να χάσεις steps. Όταν κινείσαι με ταχύτητα 350 travel και επιταχύνεις, επιβραδύνεις με 5000, εντάξει, ήδη. Εγώ προληπτικά είχα αρχίσει και ανέβαζα το ρεύμα που δίνω στα στέπρες μου. Δεν ξέρω αν χρειάστηκε, αλλά δεν θα ήθελα να αρχίσω να ακούω κραπακρούπα, να χάνω steps, να γίνει πανικός. Γενικά καλό είναι να προσανατολίζουμε τα prints μας όταν τυπώνουμε γρήγορα, ώστε τη μεγαλύτερη διαδρομή, τη μεγαλύτερη κίνηση να την κάνει το hot end και όχι το κρεβάτι μας. Έχοντας σχολιάσει το τι πάθανε αυτά, μπορούμε να πάμε και να δούμε λίγο το ίδιο το challenge, να δούμε τι έγινε, πώς πήγαν οι εκτυπωτές. Θα τους δείτε δίπλα-δίπλα. Θα έχουμε και τα web interface να δείχνουν λεπτομέρειες να τυπώνουν. Έχουμε και τις δύο τις κάμερες να τρέχουν. Και μετά, αφού τελειώσει αυτό, θα πάμε να σχολιάσουμε τα τελικά αποτελέσματα και πού ζωρίστηκε ο κάθε εκτυπωτής. Πάμε.
εντάξει, θα το σώσει. Το μου ξανασυνέβη αυτό. Είναι με το που κάνει το πάτωμα, σηκώνει, κάνει λίγο σπαγκέτι, αλλά μετά το στρώνει από πάνω και σταματάει. Τώρα χρατσανίζει τους ανεμιστήρες. Όχι. Ούρε. Αυτό δεν έγινε τίποτα! Αυτό δεν έγινε. Just a scratch! Γκλακ! Ορίστε, το τίποτα από πάνω. Γι' αυτό είναι flexible εδώ πέρα. Αυτό σε slow motion έλεγε. Ντουμ! Ναι, ας αγαπάνε. Τέλειο, σαν να μην έγινε τίποτα. Είναι κόλαση. Είναι το καλύτερο που έχω τυπώσει. Η διαφορά είναι ότι έβγαλα, άλλαξα το symposition από μία από σόρτες. Το είχα βάλει σόρτες γιατί υποτίθεται ότι είναι το πιο γρήγορο. Αλλά είδα ότι μου είχε ένα-δύο sims που γινόντουσαν στη μούρη μπροστά. Ήταν μόνο 2-3 από τα 100, τα 2-3 ήταν μπροστά, αλλά ήταν στη ζώνη εκείνη την επικίνδυνη που γουρπάρει. Και λέω, έλα, έφυγες όπως είσαι, όλο μπαξιν. Και βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα και οι δύο αυτό τυπώνουνε. Με το συν πίσω. Πάμε αγόρι μου να γίνει τουλάχιστον όμορφο. Θεωρητικά θα το βγάλουν τον ίδιο χρόνο. Τρέχουν το ίδιο δικό, ούτε έχουν τα ίδια όρια. Θα το βγάλουν τέτοιο, ναι. Καλά, κοίτα, εγώ μου φαίνεται πολύ πιασάρι που σαν τώρα μπαίνει σε 18 λεπτά, μπαίνει σε τέτοιο, 1-3. Ναι, ναι. Είδα στο YouTube, Ender 3, 5 λεπτά μπαίνεις. Είδες γιατί κάνω 18 λεπτά μετά. Βάλε και ακούστια, βάλε 10.000 acceleration εκεί πέρα, βάλε τα 1.200. 30.000 acceleration είχε. Όλο το μηχάνημα είχε upgraded μητρική τούμπανη, τούμπανα steppers, overvolted steppers, linear rays παντού, δεμένο τον εκτυπωτή παντού να είναι στιβαρός. Upgrades για flow αντίστοιχα με τα δικά μας και input shaping accelerometer κλασικά τα πάντα. Και τι άλλο έκανε, είχε travel speed 600 unlimited, απλά έκανε όσο μπορούσε να φτιάσει, print speed 200 κάτι, 250, acceleration 30.000, corner velocity 100, square corner velocity, το default είναι 5. Και τώρα το έχω ανεβάσει στα 20. Και οι γωνίες αντί για αιχμηρές αρχίζουν και γίνονται κύκλοι.
Ήδη. Είναι ωραίο, καταγράφω και την οθόνη τα δύο τέτοια. Okay. Δεν έχεις την κάμερα, ρε, αλλά δεν πειράζει. Και το μόνο που λένε μερικοί είναι ότι μετά από, όλα, από ώρα μπορεί να υπερθερμανθεί και να αρχίσει να λαγκάρει, αλλά όλο το σασί του είναι, είναι σαν ένα χοντρό λιμινένιο φλασάκι, μπορείς απλά να το κολλήσεις ψήφιρες πάνω. Τέλος. Τι λεπτά έχουν όλα... 10 ευρώ, 11. Τι λεπτά έχουν 30 ευρώ να πρέπει να πάρω το είδα τα reviews στο Scrooge, λέω και χάλια να είναι, είναι 10 ευρώ. Και το κουμπώνω και βάζω αυτήν εδώ για webcam και βλέπω yeah. 1080p60, το κατέβασα στο 1080p30 εν τέλει, γιατί το 1080p60 έχει λίγο delay, κουνά το χέρι και περνάνε, έχει 300-400 μιλισεκόντ delay, ενώ το 1080p30 είναι, πες να έχει 50-100, αυτό. Και τίποτα, τέλεια. Άρε, πηγαίνει καλά, ρε. Τώρα με δελεάζει να δώσω κι άλλο acceleration, να δούμε ποιος θα φιλάρει. Δηλαδή, πρέπει να φιλάρει ο δικός σου. Έχει, δεν έχει gear reduction, βέβαια. Εγώ έχω πάει και έχω βάλει pancake stepper, το οποίο έχει πολύ χαμηλό το, δεν σβρώχνει καθόλου. Αυτό όταν πήγα και το έβαλα στον, στο MicroSwiss, που δεν είχε gear reduction, δεν μπορούσα να τυπώσει με ταχύτητα πάνω από 40. Και τώρα τυπώνει με flow 30, επειδή χρειάζεται το M3 της ροπής.
τα 12.
και με V-wheels, με χάλια σύστημα κίνησης που σε τρία σημεία, εμένα μαντώνει σε τρία σημεία. Ναι. Καπ. Και πρέπει να έχω τα ροβάλια χαλαρά. Αν τα σφίξω full και είναι ωραίο όσο θέλω. Αν δεν τα σφίξω, παίζει το Honda. Αν το φτάσω να το σφίξω αρκετά για να μην παίζει, κάνει τάκ, τάκ, τάκ σε τρία σημεία. Αυτό που είδαμε και στον εσένα, το θυμάσαι, ίδιο. Και δεν μπορείς να το δεις με το μάτι. Δεν μπορώ να δω ούτε flat spots στα ροδάκια μου, που αυτό πρέπει να είναι. Γιατί κάνει μία περιστροφή το ροδάκι, δύο, τρεις, ξέρω εγώ, για να πάει από μία στην άλλη. Σε τρία σημεία γίνεται αυτό. Ούτε λακκούβες βλέπω να έχει το γκάντρι με μπράτσο. Δεν ξέρω σου λέει εμένα. Για τους πιστεύω μου άρεσε ο εσένα, ήταν έτοιμος και πρέπει να είμαστε πάνω. Ενώ αυτό που βάλαμε, δηλαδή να βάλεις τις κολόνες, να τα δηλώσεις όλα ένα-ένα, σου λέω εγώ κατά σου ότι έβαλα τον σετ, το βάζω επάνω, το βάζω επάνω στους άξονες και δεν τους έσπασε. Το πήγα να το σφίξει καλά και να το βάλω και δεν έπαιρνα, δεν πήρα να πάνω εσά. Δηλαδή σαν να μου έκανε, αφού και το πράγμα σαν να έκανε. Ναι, ναι. Τα αναβεβαιά σαν να έβλεπα τον άλλον που πάλευε ο Niro 3D που έχει νομίζω ο Vector 3D που έφτιαξε το Radrig έλεγε δεν είναι δυνατόν, έχουν κάνει τις οδηγίες ανάποδα. Πρώτο βήμα λέει φτιάξε τον κύβο από το σασί και λέει φτιάξε λέει το bottom assembly. Χτίζεις πρώτα 1, 2, 3, 4 σίδερα και γωνιές από το πάντο του τρίποντη, μετά χτίζεις 1, 2, 3, 4 κολόνες και το έχεις όλο έτοιμο και στο τέλος λέει βάλτε λέει τα από πάνω τα οριζόντια. Λέει ρε παιδιά, τα πάνω τα οριζόντια είναι που παίρνουν τα linear rails. Θα τα βιδώσω τελευταία και θα πάρουν όλη τη στραβωμάρα που έχω χτίσει όλο το υπόλοιπο και αυτό που είναι το πιο σημαντικό, το χτίζω τελευταίο. Πρέπει να το χτίσεις πρώτο, να το βοηθήσει να το βοηθήσει ότι είναι full ίσιο. Και αν είναι κάτι στραβό, η στραβομάρα να σου βγει κάτω στον πάτο του τίποτε που δεν είναι τίποτα, ξέρω. Και βλέπω βγαίνει το Radrig 3,1 το update το μεγάλο που άλλαξαν πολλά πράγματα και το διαφημίζουν πλέον σαν feature. Νέο ευκολότερο assembly top to bottom. Και λέω όχι ρε μαλάκα, είναι αυτό που έλεγε ο άλλος στο βίντεο. Εσύ όμως πολύ μεγάλο το χώρο στην παραγωγή, το Radrig δεν είναι τόσο πολύ. Πιο πολύ, γι' αυτό θέλω να ασχοληθώ με το Radrig. Γιατί ο Βόρον. Είναι γνωστό ο Βόρον. Εντάξει. Ο Radrig δεν ξέρω τι καταφέρει. Τι λόγο δεν το διαφημίζει ότι κάπω πολύ τώρα το Radrig μπορεί να το καταφέρει. Ίσως είναι πιο εύκολα προσβάσιμο το Βόρον γιατί υπάρχουν resellers με kits πλέον και στην Αμερική και στην Ευρώπη και στην Ασία και κάπου. Okay. Υπήρχε το self-sort, είναι και παλιότερο. Ο Radrig είναι πιο πρόσφατο. Δεν έχει πολύ καιρό. Ο Vigor 3 τουλάχιστον. Και. Τι άλλο. Δεν ξέρω. Παρόμοιο είναι. Εγώ που έκατσα και κοιτούσα τις διαφορές αρκετά. Κατέληξα ότι ο Βόρον έχει ίσως λίγο καλύτερο σύστημα με το Zed επειδή είναι belts και τα belts δεν έχουν τις μαλακίες που έχουν τα lead screws που δεν έχουν την τέλεια ακρίβεια που ψιλοπαλώνουν, που θέλουν γρασάρισμα κτλ. Ο άλλος έχει το πολύ γαμάτο bed mounting system όμως που έχει αυτά τα kinematic couplings που τα λένε που αντί να είναι βιδωμένο το belt σταθερά έχει κάτι ράγες και μπορεί να κάνει thermal expansion μέσα έξω χωρίς να κάνει πλακ για να λυγίζει. Επίσης ο Radrig είναι όλος πιο στιβαρός. Είναι όλα τα προφίλ πιο χοντρά, πιο προλυμνίο. Θεωρητικά μπορεί να αντέξει πιο πολύ από την από την Radrig. Γιατί και από την μη, δεν το λες πιο φθηνό το Radrig. Δεν γίνεται. Ακριβώς είναι. Ο Radrig είναι λίγο ακριβότερος από το kit το φθηνότερο του Bornbot. Δηλαδή εγώ που τα χτυπούσα θέλω 1100 ευρώ χωρίς φιλιά για έναν Βόρον, για έναν Radrig 300 με το enclosure kit. Έχουν πολύ γαμάτο enclosure kit που έχει όλα τα steppers απομονωμένα έξω από το chamber
και είναι όλα τα steppers κρύα. Είναι απομονωμένο το build area μέσα ανεξάρτητο και το μόνο που σε νοιάζει να ψήξεις είναι το κότερ. Όλα τα steppers είναι αράζουν απ' έξω και επίσης έχουν ένα πολύ ωραίο assembly, καλά αυτά που μπορούσα να κάνεις μόνος, αλλά δεν είναι απλό, που έχει ένα ολόκληρο καπάκι πάνω από το τυποτή που ανοίγει έτσι με το τεσέκ. Αλλά σαν kit δεν σου έχουν ολοκληρωμένο wiring, δεν σου έχουν δίνουν και τα πράγματα που είναι γιατί... Ωπα, τελειώνουμε ρε, είμαστε στα 15 λεπτά. Φωτιά. Και εμένα. Και εμένα λίγο. Περίπου. Όχι, εντάξει. Decent είναι. It's okay. Καμινάδα καημένη. Πλάτς, πλάτς. Επιστρέψαμε λοιπόν. Βλέπετε αυτά εδώ πέρα τα δύο τα benches είναι τα τελικά. Από ό,τι καταλαβαίνετε είχαμε κάνει ήδη τον αγώνα. Απλά πρέπει να συζητήσουμε λίγο πριν και λίγο μετά. Θέλω να πω ότι είναι real time παιδιά, εντάξει. Δηλαδή όπως βλέπετε τα ταχύτητα που πάει η μύτη, ναι, είναι σε real time, δεν είναι τίποτα, ξέρεις, speed και story στο βιντεάκι. Δίπλα και το χρονόμετρο, βλέπετε ακριβώς δηλαδή πώς τρέχουνε. Όλο το challenge βασικά έχει γίνει ακριβώς με τα πρότυπα που έχουν στην ιστοσελίδα τους από το 3D Bench, το Speedboat Challenge, που σου λέει ακριβώς τι slicer settings δικαιούσε να χρησιμοποιήσεις και πώς να το κάνεις. Σου λέει πρέπει να έχεις ένα χρονόμετρο δίπλα στον εκτυπωτή να φαίνεται και τα λοιπά. Οπότε ακριβώς έτσι το κάναμε. Θεωρητικά είναι legit entry, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τώρα το κάτω 10 λεπτών benchy που είναι το μεγάλο milestone. Νομίζω δεν γίνεται. Εντάξει, μην δηλαδή θα κάνει το κρεβάτι μία έτσι και θα φύγει από τον μπαλκόνι. Όχι, δεν θέλω να το κάνω. Αν ήμουν με linear rails και τα λοιπά, πανικό, μπορεί να το δοκίμαζα. Τώρα αυτό το καημένο το λυπάμαι, πραγματικά. Νιώθω ήδη άσχημα για αυτό που το έχω κάνει. Αλλά τα αποτελέσματα είναι αρκετά καλά. Είναι, πιστεύω, πολύ εντυπωσιακό αυτό που πετύχαμε εδώ πέρα. Για το πρώτο, δηλαδή για μένα και το δικό μου τον εκτυπωτή, να πω βασικά είμαστε στα 17-12 ήμουν εγώ και 17... τώρα δεν έγραψα ακριβώς το νούμερο. Παίζει να ήταν 17-02, 17-05. Ναι, είχαμε και μια δεκαετία δευτερόλεπτα... Ήταν μια διαφορά πολύ μικρή που δεν ξέρουμε γιατί έγινε ακριβώς. Δεν ξέρω, ίσως, ναι. Πατήσαμε ένα τικ πιο νωρίς, λίγο ένα τικ πιο νωρίς, χάνουμε εκεί πέρα ένα-δύο δευτερόλεπτα, τέλος πάντων. Ναι, κάπου δημιουργήθηκαν 6, 7, 8 δευτερόλεπτα διαφορά στους εκτυπωτές, ενώ είχαν τις ίδιες ρυθμίσεις, από ό,τι φαίνεται συμβαίνει, μπορεί να συμβεί στα 17 λεπτά, να χάσεις 10 δευτερόλεπτα. Αλλά κάνατε μια δουλειά, θα σας δείξω μερικά κοντινά πλάνα να καταλάβετε πώς ακριβώς βγήκαν αυτά τα benches. Σε γενικές γραμμές πήγε καλά. Ήταν αρκετά καλή η ποιότητα. Βέβαια, εγώ έχω κάτι ghosting κάτι ιστορίες, αλλά αυτό έχει να κάνει με κάτι ρυθμίσεις που είχα κάνει εγώ κάτι πειράματα στον εκτυπωτή μου. Ναι, και δεν το έφτιαξα αυτό, δεν το έφτιαξα. Εντάξει. Θα το αγνοήσουμε λίγο το ghosting. Είναι καθαρά θέμα από τη ρύθμιση του input shaping που έχει γίνει λάθος αυτή τη στιγμή. Οπότε θες να σχολιάσεις λίγο το δικό σου. Εγώ, παιδιά, θα έλεγα η αλήθεια είναι για την ταχύτητα και το χρόνο που εκτυπώσαμε, δηλαδή άμα συγκρίνουμε τώρα ότι πάνω κάτω αυτό που λένε μέσα ώρα 55 λεπτά λένε όλοι και εδώ πέρα έχω 17 λεπτά, νομίζω ότι είχε και αρκετά καλά. Okay. Yeah. Η καμινάδα okay, θα μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερα. Το string είναι πολύ ελάχιστο string, δηλαδή έχω δει, εντάξει μιλάμε τώρα παιδιά, φαίνεται δεν φαίνεται. Βγήκε αρκετά καλά. Εντάξει, θα δείτε και κοντινά πλάνα όπως είπαμε, θα τα δείτε ξανά πάλι. Super wow. Το δεύτερο βέβαια που δώσαμε παραπάνω speed, εκεί είχα διάφορα θέματα. Και στο infield δεν μπορούσε άλλο. Άρχισε να κάνει κάτι κλακ. Έφτασε τα ωριά του. Κλακ, ναι, το δεύτερο, νομίζω είδα 47 flow ενώ τύπο, ναι. Θα το δούμε λίγο και στο slicer τι είναι. Ήταν 0,25 layer thickness επί 0,5 πλάτος επί
το 125% του 110. 110, ναι. Αυτό, αν το κάνετε, βγαίνει το flow. Ναι. Θα το κάνω στο οθόνι. Ναι, ήταν extreme, δηλαδή αυτό. Αλλά και πάλι, παιδιά, το λέω βέβαια, στο δεύτερο που πήγαμε λίγο, δώσαμε σπίτι 125%, 15-42, ναι. Μιλάμε 2 λεπτά πιο γρήγορα. Νομίζω ότι για τις ταχύτητες αυτές, βέβαια δεν βγήκε τόσο καλό όπως βγήκε το πρώτο, εντάξει, είχα εδώ πέρα διάφορα θέματα, αλλά για τις ταχύτητες αυτές, παιδιά, που είχαμε, εντυπωσιακό. Ήταν εντυπωσιακό, ναι. Οπότε, εντάξει, έχασε λίγο με το Under Extrusion. Είχα και εγώ το δικό μου το συμβάν, θα το σχολιάσω τώρα σε λίγο. Θα το δείτε και σε replay. Θα το δείτε σε slow motion. Στο αργό, ναι, εκεί. Ναι, μείναμε λίγο, αλλά οκ. Ναι, πάλι καλά που δεν ήταν timelapse και είναι βίντεο και θα το έχουμε σε 30 το δευτερόλεπτο αυτό. Γενικά, είχαμε πολύ χαμηλό retraction και πάρα πολύ γρήγορη ταχύτερη retraction. Πήγαμε στα 80. Ξέχασα να αναφέρω ότι δεν είχαμε το ίδιο φίλαμεν δυστυχώς. Δεν μπορέσαμε να το βρούμε 2 φορές. Οπότε τυπώσαμε να αλλάξει. Κάναμε 2 εκτυπώσεις. Μία ο ένα στο ένα, μία άλλο στο άλλο και τα ανταλλάξαμε. Οπότε έχουμε τυπώσει και 2 και με τα 2 φίλαμεντ. Γενικά το ένα από τα 2 είναι λίγο πιο παλιό, έχει λίγο πιο πολύ υγρασία μεταξύ του, μέσα του. Αλλά εν τέλει, ανεξαρτήτως φιλαμέντ, ο δικός μου εκτυπωτής με το Mosquito Hot End και τον extruder που έχω είχε χειρότερο stringing από ότι του Χρήστου. Με 0,3 retraction. Εμένα το τυπικό μου retraction είναι κάπου στο 0,4-0,5. Με το 0,3 δεν πήγε καλά. Του Χρήστου ακόμη και με 0,3 ήταν ok. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ εντυπωσιακό. Θα σας δείξω μερικά πλάνα από πάνω που φαίνεται πως έχει αρκετό stringing εμένα. Βέβαια είναι το είδος του stringing το οποίο μπορείς με έναν αναπτήρα να το διώξεις. Ναι, δεν είναι κάτι τραγικό. Υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα που μπορεί να γίνει στην εκτύπωση. Οπότε μια χαρά από αυτή την άποψη. Τι άλλο έγινε. Εμένα η πρώτη εκτύπωση πήρε και εμένα 17 λεπτά και λίγα δευτερόλεπτα και ήταν σχεδόν τέλεια. Δηλαδή η λεπτομέρεια στα τυχώματα ήταν μια χαρά. Είχα θέματα μόνο γύρω-γύρω από το παράθυρο. Είχα κάτι εξωκομματάκια γενικά. Είχα λιγότερο pressure advance από ό,τι θα έπρεπε να έχω. Το είχα μειώσει λίγο με το μάτι, μαντεύοντας ότι θα χρειάζεται λιγότερο σε μια τέτοια εκτύπωση τόσο γρήγορα, αλλά εν τέλει δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Και έχουν δημιουργηθεί μερικά blobs. Τώρα, επίσης, ως αποτέλεσμα των ρυθμίσεων αυτών, δεν κόλλησε πολύ καλά η πρώτη στρώση από skin πάνω στο infill και μαζεύτηκε προς τα πάνω για μια μπάλα και μετά τράκαρε πάνω τη σημίτη. Αυτό είναι που αναφέραμε πριν, οπότε το slow motion από αυτό το συμβάν είναι αυτό. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι κάτι. Αντέχουν αρκετά αυτά τα hotends από ό,τι φαίνεται. Οπότε χαίρομαι γι' αυτό. Βασικά δεν μόνο αυτό. Και αφού δεν πέταξε το καράβι και από το κρεβάτι, βασικά, η αλήθεια είναι αυτό. Γιατί λέω να ξεκολλήσει όλο. Ναι, δεν ξεκόλλησε. Απλά το καβάλισε από πάνω. Γκρα και το πέρασε. Ναι. Και εν τέλει, επειδή εγώ είχα μεγάλο άγχος να μπορέσει να μου βγει η πλώρη, η πρίμνη, δεν ξέρω ποιο είναι το μπροστά, πώς λέγεται. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Να μπορέσει να βγει αυτό το μπάου που τα λένε στα άρθρα, έτσι το διαβάζω. Απλά ήθελα να ρίξω το κρεβάτι όσο πιο χαμηλά γίνεται, για να μην δυσκολεύει την ψήξη του μοντέλου. Οπότε το κρεβάτι, που κανονικά το έχω στους 70 για PETG, το είχα 65 στο πρώτο layer μόνο και μετά έπεφτα στους 50. Αλλά πάλι, κράτησε. Ναι, και πάλι ξεκόλλησε. Δηλαδή, όταν είχα δει και εγώ αυτά τα πράγματα που έκανα, κάτι τέτοια τρελά, λέω θα το ξεκολλήσει. Θα γίνει πανικός. Ναι, θα ξεκολλήσει, ναι. Αλλά παιδιά. Αλλά το είδες και κράτσε, έκανε. Ναι, ναι, ναι. Το βγάλαμε, το τραβήξαμε. Ναι, ναι. Οπότε ήταν καλά. Είδες τι είναι, άμα είναι καθαρό το κρεβάτι σου και έχεις και λίγο lag πάνω, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Εγώ δεν έχω τίποτα. Εσύ δεν έχεις τίποτα. Εσύ το πιάνεις και τα δάχτυλα κιόλας. Κόλλησαν όλα. Μην 3D πλέον. Ναι, 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 ακριβώς. Ναι, παιδιά, ναι, σωστά. Ξέρετε ποιο κρεβάτι έχω. Αν δεν ξέρετε, δείτε τα βιντεάκια μας. Και τώρα που το λέω εδώ πέρα, μην ξεχνάτε, παιδιά, να κάνετε την εγγραφή στο κανάλι μας. Πατήστε καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε κάτι. Έχει ξεκινήσει και στο σελίδα μας allabout3d.gr. Okay, έχουμε βάλει 2-3 βιντεάκια πάνω. Θα φτιάξουμε και πέρα forum. Mm-hmm. Ώστε να μπορούμε να μπαίνουμε και να. Κάτι σε ελληνικά. Να μπορούμε να μιλάμε λίγο και ελληνικά, καλό θα ήταν αυτό. Τα προβλήματά μας, οτιδήποτε παιδιά. Είναι ακόμα στο φτιάξιμο. Μπείτε μέσα να βλέπετε λίγο σιγά σιγά τι προσθέτουμε. Υπάρχει εκεί πέρα. Ναι, σιγά σιγά θα προστίθεται υλικό σίγουρα. Θα ήταν ωραίο να έχουμε και submissions εκεί πέρα να ανεβάζει κανένας π.χ.
την πολύ ωραία προσπάθειά του σε ένα μπέντσι που τύπωσε μια πατάτα, ξέρω εγώ, μια κάτι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Οπότε ναι, αυτά με το site και με το κανάλι. Μας βοηθάτε πάρα πολύ άμα κάνετε ένα subscribe. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Τώρα, συνεχίζοντας, αυτά για την πρώτη εκτύπωση πήγε καλά. Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορούσαμε να το σπρώξουμε χειρότερα. Εγώ ήμουν λίγο αγχωμένος, μην το πηγαίνω πάρα πολύ κοντά, γιατί άκουσα ένα-δύο skips από τον extruder μου όταν ξεκίνησα το πρώτο καραβάκι, αλλά εν τέλει ήμουν πολύ κοντά στο κρεβάτι, μετά έστρωσε. Και πάω και τυπώνουμε το δεύτερο, στο οποίο του Χρήστου πλέον φτάσαμε τα όρια του extruder του, τα όρια του εκτυπωτή του, κλάταρε. Πολύ λογικό. Και εμένα απλά συνέχιζε και συνέχιζε και συνέχιζε. Του έδωσα προκαταβολικά 5 βαθμούς Κελσίου πάνω. Δεν ξέρω αν θα τους χρειαζόταν ή όχι. Δεν είχα χρόνο να τις κάνω τις δοκιμές ξανά και ξανά και ξανά, γιατί ήδη έγιναν πάρα πολλές δοκιμές για να φτάσουμε εδώ. Οπότε απλά το ανέβασα στους 250 κατά την εκτύπωση και το έβγαλε όλο τέλειο. Δεν είχε καθόλου πρόβλημα να τυπώσει το infill, δεν είχε κανένα πρόβλημα να τυπώσει τα walls. Μάλιστα θα έλεγα ότι επειδή ανέβασα και το Pressure Advance από 004 σε 006, το δεύτερο καραβάκι με 125% ταχύτητα μου βγήκε καλύτερο από το πρώτο. Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν είμαι καν στα όρια του μηχανήματός μου, μπορώ ακόμη περισσότερο. Το μόνο που παρατήρησα είναι ότι πήγε ελάχιστα να αρχίσει να κάνει ένα warp, άρχισε λίγο να διπλώνει προς τα πάνω η μύτη, αλλά μιλάμε για πολύ ελάχιστα. Άμα είδατε τα πρώτα τις απόπειρες που είχα κάνει, ήταν απείρως χειρότερες και ήταν 20 λεπτά. Αυτό ήταν 15 και ήταν σχεδόν τέλειο. Και πήγε να λιώσει εκεί η καμινάδα. Ήτανε ίσα ίσα να αντέξει. Θα ήθελα ιδανικά να έχω το print να αλλάζει η θερμοκρασία όταν φτάνει εκεί πάνω, να την τύπωνε στους 230, ξέρω εγώ, και θα βγει τέλεια. Αλλά δεν είχα χρόνο να κάτσω να το κάνω αυτό το πράγμα. Το straining είναι πάλι αρκετό. Ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στους 250 σίγουρα γίνεται ακόμη περισσότερο. Αλλά δεν είχα καν το πρόβλημα με το να μου κολλήσει το skin πάνω στο infill. Κόλλησε μια χαρά. Το print είναι γερό. Τελείωσα σε 15 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Οπότε γενικά είμαι πολύ χαρούμενος. Νιώθω ότι μπορώ να το σμπρώξω περισσότερο. Αυτή τη στιγμή, αν πάρω και ανεβάσω το acceleration κι άλλο, ή θα σκυπάρω steps ή θα βγάλω μπέντσι. Νιώθω ότι αν το συνεχίζω να το σμπρώχνω, ένα κακάσχημο μπέντσι μπορώ να το βγάλω σε ίσως 10 λεπτά. Ίσως. Ναι. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε. Εγώ πιστεύω, κακάσιμο που λες τώρα, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να βγάλουμε και καλύτερο μπέντσι. Αν όντως καθίσεις και ρυθμίσεις και στο κάθε ύψος στην ταχύτητα, δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, ας πούμε εδώ πέρα μπορώ, λέω εγώ τώρα, τους πρώτους 5, τα 5 χιλιοστά τα πρώτα μπορώ να δώσω 200 ταχύτητα, σου λέω εγώ τώρα, δηλαδή πάω λίγο πολύ extreme και μετά να πέσω λίγο στα 110 που είμαστε, γιατί είμαστε ok. Εδώ να πέσω λίγο πάνω στην καμινάδα, λίγο στη θερμοκρασία, λίγο εδώ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι άμα κάνεις κάποια τέτοια πειράματα το τέτοιο, ίσως να βγάλεις και σε πιο γρήγορο χρόνο και πιο καλύτερο ποιοτικά, ξέρω εγώ, μπέντσι, πιστεύω. Ναι, ακριβώς. Βοηθάνε πάρα πολύ αυτές οι μικρορυθμίσεις. Ήδη το προφίλ αυτό που χρησιμοποιήσαμε έχει μειωμένη ταχύτητα μόνο εδώ μπροστά στη μύτη για τα overhangs πάνω από 45 μοίρες. Το βλέπεις, εφαρμόζεται εδώ και σε άλλα 2-3 μικρά σημεία. Και έχει και ένα minimum layer time 0,8 δευτερόλεπτα, το οποίο τον κάνει να επιβραδύνει λίγο όταν είναι στο λεπτό σημείο της καμινάδας. Μετά πιάνει full speed σχεδόν πάλι πάνω, όταν πάνε στο πιο μεγάλο σημείο της καμινάδας. Οπότε ναι, μια βελτιστοποίηση στο προφίλ σίγουρα βοηθάει. Δεν είναι να πηγαίνουμε όλη την ώρα με την ίδια ταχύτητα, είναι χαζό. Δεν είναι πάντα εξίσου προβληματικό το να πηγαίνεις γρήγορα. Δηλαδή κάποια σημεία δεν μπορούν να τυπωθούν πιο γρήγορα. Εντάξει, κάποια άλλα σημεία μπορούν να τυπωθούν. Μπορεί να τυπωθούν πιο γρήγορα. Εντάξει, δηλαδή αυτό πρέπει να δει να το δει. Αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για πολύ extreme πράγματα. Ναι. Και το ξαναλέω πάλι, 55 λεπτά πιο πολύ, κάτω από 20 λεπτά. Τι 20, φτάσαμε 15. 15 και 46. Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 15. Δηλαδή, τώρα απλά να ανεβάσω, να δώσω 5% ταχύτητα ακόμη, να δώσω 500 acceleration ακόμη. Ναι, το 15 το έχω πιάσει. Ναι, δηλαδή μιλάμε. Δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που είναι διαφορά, αυτό το μπέντσι με 15, γιατί έχετε δει τώρα, τα speed challenge που κάνουν τα μπέντσι 10 λεπτά και κάτω, είναι χάλια. Δεν είναι, είναι λιωμένα τελείως. Yeah. Μετά εκεί παίζει να τυπώσεις και ABS, ASA για να είσαι ακόμη καλύτερα. Yeah. Τώρα δεν έχω enclosure εγώ αυτή τη στιγμή, δεν ήθελα να μπλέξω με ABS. Δύσκολα μια κουβέρτα, λέει. Fire hazard. Θα τρέχουμε με τις πυροσβεστικές μετά. Καλύτερα όχι. Τώρα, αυτά για την ποιότητα. Γενικά είμαι πολύ χαρούμενος με το challenge. Είδαμε τους εκτυπωτές, τους φτάσαμε στα όρια τους. Είδαμε τι μπορεί να κάνει
ο Ender που είδατε, ο budget σε εισαγωγικά αρκετά upgraded Ender 3v2 με το Hydra Duct, μπόρεσε και πάτησε ηρωικά 30 flow με το stock extruder, έσμπροχνε χωρίς κάποια μείωση, δεν είχε gear reduction, ένα προς ένα, ό,τι χρειαζόταν να δώσει το έδινε στην ευθεία extruder και το κατάφερε. Το stepper έσμπροξε, σκύπαρε στο 40 flow, απόλυτα κατανοητό. Δεν είχε καν CH στην nozzle. Ένα CH στην nozzle να είχε πάνω αυτό ο εκτυπωτή. Ναι, θα πιστεύω και εγώ. Το βγάζει. Δηλαδή, εμένα που είχε και το CHT και το gear reduction, βέβαια. Άνετος. Είχα το pancake stepper το λεπτό που είναι αδύναμο. Αν είχα βάλει και χοντρό stepper. Δεν ξέρω τι παίζει. Να παίζει να τραβάω 50 flow. Άνετα. πραγματικά, ναι. Και εντωμεταξύ, η slice, να σημειώσω, η slice engineering λέει. Για το Mosquito 20 με 25 και για το Mosquito Magnum 25 με 30. Οκ. Okay. Δώσαμε 45 άνετα σήμερα. Άρα, παιδιά, μιλάμε τώρα. Αυτοί που δεν ξέρουν, εντάξει, μπορεί να ακούγεται τι μου λες τώρα. Για αυτοί που ξέρουν, είναι τεράστια αυτά τα νούμερα, εντάξει. Είναι πάρα πολύ μεγάλα νούμερα. Okay, να ξέρουμε γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι βασικά περιμένουμε λίγο τα δικά σας τα benches. Ναι. Γράψτε από κάτω τα σχόλια σας, παιδιά, στο βίντεο τι χρόνο κάνατε. Ενδιαφέρον λέει. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ναι, εγώ δεν είχα ξανακάνει speed challenge. Δεν είχα τυπώσει bench κάτω από. Δηλαδή, όταν το πρωτοδοκίμαζα, το δοκίμαζα με PLA. Mm. Και πήγαινα να κάνω bench κάτω από 40 λεπτά. Και έλειωναν όλα. Δεν υπήρχε. Δεν ξέρω. Mm. Αν μπορεί κάποιο να βγάλει με. Δεν ξέρω, με οποιονδήποτε εκτυπωτή βασικά. Όχι μόνο Ender. Bench 15 λεπτών και κάτω με PLA. Θα ήθελα πολύ να το δω. Πραγματικά. Και να μου πει τι ρυθμίσει χρησιμοποίησε. Είναι πολύ ωραία συζήτηση για τα προφίλ. Θα σας έχω το προφίλ στην περιγραφή. Θυμηθείτε, εάν σκυπάρει ο extruder σας, σκυπάρει όταν πάει να τυπώσει το infill. Απλά ρίξτε το infill speed. Είναι πάρα πολύ ακραίο, γιατί το layer height του infill δεν είναι 0,25, είναι 0,5. Οπότε το υλικό που φεύγει είναι τρελό. Σε αυτό που τώρα με τα προφίλ που λέω ο Χρήστος, θα το έχουμε κάτω στην περιγραφή, να ξέρετε γενικά, όταν μπορεί να ζητάει, δώσ' μου το δικό σου το προφίλ ή που μπορώ να βάλω προφίλ οτιδήποτε. Σε κάθε ένα παιδιά είναι διαφορετικό. Δηλαδή, βλέπετε, ξέρω εγώ, με τον Χρήστο έχουμε σε εισαγωγικά τον ίδιο εκτυπωτή. Κάποια parts είναι διαφορετικά, το ίδιο προφίλ και άλλα προβλήματα στο Χρήστο, άλλα προβλήματα σε μένα. Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπετε. Τυπώνουμε δηλαδή το πρώτο, μου λέει ο Χρήστος, εγώ δεν έχω καλά walls. Του λέω, εγώ έχω πολύ καλά walls. Εγώ δεν έχω stringing. Μου λέει, δεν έχω καθόλου stringing. Λέω, α, τι γίνεται εδώ. Ναι, δηλαδή αυτό πρέπει να το έχει λίγο υπόψη. Δηλαδή, όταν παίρνει δηλαδή ένα προφίλ, ναι, έχει βέβαια πολλές ρυθμίσεις που έχει φτιάξει κάποιος, εντάξει, όπως καλή ώρα εδώ πέρα ο Χρήστος, αλλά πάλι θέλει κάποια προσαρμογή λίγο στα δικά σας δεδομένα, στον τυπότη που έχετε. Ναι, okay. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν θέλουμε να δώσουμε G-code αρχεία, γιατί μπορεί να το πάρει ο άλλος, να το βάλει στον εκτυπωτή του, να είναι τελείως ασύμβατο, να είναι το retraction ξέρω εγώ πολύ λίγο, να πάει να σμπρώξει πάρα πολύ, να βουλώσουν hot ends. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε τους εκτυπωτές του κόσμου, είναι κρίμα. Για να χρησιμοποιήσετε ένα προφίλ, ειδικά ένα G-code, πρέπει να ξέρετε ακριβώς τι είναι και ότι είναι συμβατό με τον εκτυπωτή σας. Αλλιώς είναι επικίνδυνα τα πράγματα αυτά. Ακριβώς, έχει θέμα. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να κάνετε την εγγραφή σας, παιδιά, στο κανάλι μας. Πατήστε καμπανάκι για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις. Γράψτε από κάτω τα σχόλιά σας. Γράψτε όποιοι έχουν δοκιμάσει να κάνουν το μπέντσι και το χρόνος υλικό. Ναι, σίγουρα. Okay, αυτό δοκιμάστε. Και τι ρυθμίσεις έκανε ο καθένας. Ναι, δηλαδή. Θα ήταν πολύ ωραίο αν μπορούμε να τις έχουμε να ανεβαίνουν κιόλας στο φόρουμ κάπως. Να ανεβάζει ένα στο προφίλ του. Παιδιά, θα φτιάξω, δηλαδή στο forum είμαι. Έχω ακόμα λίγο δουλίτσα, αλλά θα το φτιάξω και αυτό να βάζουμε και στο. Ναι, και φωτογραφίες να μπορείτε να ανεβάζετε πάνω. Και οτιδήποτε θα ήταν εσύ πολύ ωραία και ενδιαφέρον. Να σχολιάσουμε λίγο τι έχουμε στη συνέχεια στο μυαλό μας να ανεβάσουμε. Ναι. Έγινε μια συζήτηση για το Clipper πριν που λέγαμε ότι γίνεται πιο δημοφιλές. Το Part 2 χρωστάς στον κόσμο Part 2. Παιδιά, χρωστώ Part 2, ναι. Πες θα πώς. Γίνει και το Part 2, θα το φτιάξω το Part 2. Τώρα. Μασικά θα είναι το επόμενο λογικά βιντεάκι το Part 2. Και μετά Part 3 καπάκι plugins. Χθες ρύθμισα το Obico, δεν ξέρω, είναι αυτό με την κουκουβάγια for Clipper. Που είναι ο διάδοχος του Spaghetti Detective, που είναι ο διάδοχος του Octoprint Anywhere. Όχι το Octo Anywhere, άλλο αυτό. Αν τα έχετε ακούσει, έχουν κάνει ένα χταρμά με τα ονόματά τους. Με το οποίο μπορώ και ελέγχω και παρακολουθώ τον εκτυπωτή μου που τρέχει Clipper από το κινητό μου. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Εξ αποστάσεως, χωρίς να είμαι στο τοπικό δίκτυο φυσικά,
μέσω ίντερνετ. Οπότε αυτό θα είναι ένα part 3 Clipper plugins. Και πολλά άλλα σε συνέχεια, παιδιά, ό,τι έχει σχέση με Clipper. Το ξαναλέω πάλι για όσοι δεν ξέρουν. Marlin και Clipper είναι αυτά τα δύο που κυκλοφορούν έξω στην αγορά τα πιο δημοφιλή. Μετά δημοφιλή. Είναι και το RepRap που τρέχουν οι Duet, οι μητρικές, αλλά είναι αρκετά ψαγμένο το RepRap. Ας μην το βλέξουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ το μόνο παράπονο που έχω από το Clipper αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχουν, όταν έχεις διακοπή ρεύματος, χάθηκε το print σου, εκτός αν βάζεις UPS επάνω. Είναι το μοναδικό μειονέκτημα αυτή τη στιγμή. Μειονέκτημα. Εντάξει. Θες γνώσεις να διαβάσεις όπως και το Marlin, αλλά μπορείς να κάνεις αλλαγές. Μπορείς να φτιάξεις ό,τι θέλεις μέσα σε χρόνο ό,τι θέλεις. Δηλαδή, ανοίγεις το αρχείο σου, αλλαγή έναν αριθμό, safe, έπαιξες. Ναι. Αυτά και πολλά άλλα. Κάντε την εγγραφή σας, θα τα πούμε, παιδιά, την επόμενη φορά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.